Είναι και ο Ναυαγωσός της εκείνος ο οποίος κλήθηκε να πλησιάσει στο σημείο που είχε πέσει το αεροσκάφος για να απεγκλωβίσει και τους επιβαίνοντες, όπου δυστυχώς απεγκλωβίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και στη συνέχεια αποδείχτηκε ότι ήταν νεκροί, ότι είχαν χάσει τη ζωή τους. Κύριε Λιτινάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας για να μας δώσετε και τη δική σας την μαρτυρία. Δώστε μας λίγο έτσι το χρονικό των όσων βιώσατε κι εσείς χθες, την κλίση που έγινε σε εσάς και τι ακριβώς έγινε αμέσως μετά. Μετά τις 6 το απόγευμα δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από την Λιμενική Αρχή Χανίων ότι ένα αεροπλάνο μονοκινητήριο έπεσε μέσα στο νερό 1,5 μίλη βορειοδυτικά του Μάλεμε, το αεροδρομίο του Μάλεμε. Πήρα ένα πλωτό σωστικό μέσο που διαθέτουμε, έφτασα στο σημείο και μετά με καθοδήγηση από τη στεριά με τον Δήμαρχο Πλατανιά, τον κύριο Μαλανδράκη, καθώς... Έπεσε η τηλεφωνική γραμμή. Θα τον έχουμε σε λίγο τον κύριο Λιτινάκη. Θα προσπαθήσουν οι συνάδελφοι εκ νέου για να τον έχουμε μαζί μας. Εμείς να ακούσουμε κάποιες δηλώσεις, οι οποίες έγιναν χθες από την πρώτη στιγμή το συνεργείο της Κρήτη TV. Η Βίκη Παπαδογιαννάκη και ο Αντώνης Εγκλιζάκης βρέθηκαν εκεί και κατέγραψαν όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Να ακούσουμε τις δηλώσεις και επιστρέφοντας θα συνομιλήσουμε εκ νέου με τον κύριο Λιτινάκη. Μας υποδείξαν από το λιμενικό σώμα το που είχε πέσει περίπου το αεροπλάνο. Το είδαμε, δεν ήταν πολύ βαθιά, ήταν περίπου στα 2,5 μέτρα με 3 βάθος. Mm-hmm. Αλλά δεν είχαμε προετοιμαστεί γιατί φύγαμε βιαστικά. Νομίζαμε ότι οι άνθρωποι προλάβαν και πέσανε στο νερό πριν προσκρούσει το αεροπλάνο. Και δεν είχαμε μαζί μας καταδυτικό εξοπλισμό, οπότε τους απεγκλώβησαμε με τις ανάσες. Ναι, γι' αυτό είμαι λίγο τέτοιο τώρα. Βούτυξε την πρώτη φορά να δει τι γίνεται, πώς μπορεί να βγάλει τα παιδιά από εκεί μέσα. Ξαναβούτηξε, έβγαλε τον πρώτον και μετά από λίγη ώρα βγήκε και ο δεύτερος. Βρέθηκε στη θάλασσα ανάποδο το αεροπλάνο. Και ο λόγος που εντοπίστηκε είναι ότι ένα φως του αεροπλάνου άναβε και φαινόταν ακόμα. Από τα πρώτα στοιχεία που έχουμε, το σχέδιο πτήσης έλεγε προσγείωση στο αεροδρόμιο Χανίων στο Ακροτήρι στις 5.30 το απόγευμα. Δεν γνωρίζουμε για ποιο λόγο το αεροπλάνο βρέθηκε εδώ. Από την προανάκριση θα διελευκανθεί το θέμα, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα για να πούμε κάτι περισσότερο. Ενώ κατευθύνθηκε προς το αεροδρόμιο της Σούδας, κατευθύνθηκε εκεί, ξαφνικά γύρισε προς το Μάλεμε, πέρασε πάνω από το αεροδρόμιο σε ύψος χαμηλόμενο, αλλά όχι κατάλληλο για προσγείωση. Περίπου στις 6.30 το απόγευμα ειδοποιηθήκαμε από το στρατόπεδο εδώ του Μάλεμε ότι κάποιο σκάφος πιθανόν έχει πέσει στη θάλασσα. Άμεσα εφαρμόσαμε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για έρευνα και διάσωση στη θάλασσα. Ενεργοποιήσαμε περιπολικά και ιδιωτικά σκάφη. Αυτό που κάναμε ήταν να μπορούμε να συντονίσουμε από τη στεριά, καθοδηγώντας τους ανθρώπους αυτούς που ήταν στο σκάφος στη θάλασσα με τους φάρους της αστυνομίας και δίνοντάς τους το στίγμα που μας είπαν οι δημότες μας. Δηλαδή περίπου 300 μέτρα με μισό μίλη από την ακτή και σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Η θάλασσα ήταν πάρα πολύ ήρεμη, ο καιρός στην ουσία δεν υπήρχε καθόλου άνεμος. Λοιπόν, ακούσαμε τις δηλώσεις και τις καταγραφές που έκαναν οι συνάδελφοι από τα Χανιά. Έχουμε ξανά μαζί μας τον κύριο Λιτινάκη. Κύριε Λιτινάκη, μας περιγράφατε λοιπόν αυτή την κλίση που σας έγινε και πώς επιχειρήσατε να προσεγγίσετε κι εσείς. Σας ακούμε. Ναι, ενώ ήμουν ανεπλό λοιπόν, δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τον Δήμαρχο Πλατανιά, τον κύριο Μαλανδράκη. Μου υπέδειξε το σημείο που είχε πέσει το αεροσκάφος. Έφτασα εκεί πέρα βλέποντας τους φάρους των περιπολικών της αστυνομίας και του λιμενικού σώματος. Ένας άνδρας του λιμενικού ήρθε μαζί μας στο πλωτό που μπόρεσε να δει ένα φως από το αεροσκάφος πριν τελικά βυθιστεί και το βρήκαμε το αεροπλάνο, το βρήκαμε άμεσα. Με το που το βρήκαμε κατευθείαν... Μην έχοντας βέβαια καταδυτικό εξοπλισμό μαζί μου, γιατί φύγαμε πολύ βιαστικά, έπεσα μέσα στο νερό και με ελεύθερη κατάδυση μπόρεσα να απεγκλωβίσω τους δύο άτυχους επιβαίνοντες που ήταν δεμένοι μέσα στο αεροπλάνο. Δεν είχαν κάνει καμία προσπάθεια να βγουν έξω, γιατί πιθανόν από την πρόσκρουση να είχαν χάσει τη ζωή τους ή τις αισθήσεις τους. Εσείς ήσασταν ο μοναδικός ναυαγωσός της στο σημείο εκείνη την ώρα, έτσι. Ήμουν ο μοναδικός που ήμουν μέσα στο νερό, ναι, ήμουν ο μοναδικός.
Έκοψα τους σημάδες με ένα μαχαίρι. Δηλαδή, όλα αυτά που είχα ήταν μια μάσκα βυθού και ένα μαχαίρι και ένα φαγό. Με αυτά και αρκετές καταδύσεις και αναδύσεις, απεγκλώβησα τους δύο άτυχους. Είχαν χτυπήματα στο πρόσωπο. Ειδικά ο ένας είχε αρκετό, ο πιλότος είχε αρκετό, ένα βίαιο χτύπημα. Το αεροσκάφος ήταν ανάποδα και το μπροστά μέρος αεροσκάφους είχε υποστεί πολύ μεγάλη ζημιά. Αυτό. Επειδή με ρωτήσανε, δεν διέκριναν αν φορούσαν σωσίβια ή όχι, γιατί εκείνη τη στιγμή, επειδή δεν είχα και μπουκάλες μαζί μου ώστε να μπορώ να αναπνέω κάτω από το νερό, έκοβα ό,τι με ενοχλούσε για να μπορώ να τους απεγκλωβίσω για να τους βάλω στην επιφάνεια. Εσείς όταν βουτήξατε για πρώτη φορά, θεωρούσατε ότι θα ήταν έξω από το αεροσκάφος οι επιβαίνοντες? Όχι. Δεν μπορούσα να θεωρήσω κάτι εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή πράττουμε σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε. Οπότε με το που είδα το αεροσκάφος, είδα κατευθείαν και τους δύο επιβαίνοντες μέσα, ανάποδα, να είναι δεμένοι και να βρίσκονται μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους. Πάντως είναι και αυτό που λέτε, ότι η εικόνα τους, ότι έφεραν αρκετά χτυπήματα, πιθανώς ήταν και η αιτία που δεν επιχείρησαν, δεν μπόρεσαν να επιχειρήσουν να απεγκλωβιστούν, δηλαδή να βγάλουν τη ζώνη των καθισμάτων. Σίγουρα, πρέπει να ήταν ξαφνικό. Πρέπει να ήταν ξαφνικό. Δηλαδή, νομίζω, δεν ξέρω τι λάθος έγινε και βρέθηκαν σε αυτή την κατάσταση, αλλά ήταν ξαφνικό, γιατί δεν είχαν κάνει καμία κίνηση να λυθούν, ούτε καμία κίνηση να ανοίξουν τα σωσίβια τους. Ήταν σαν να οδηγούσαν το αεροσκάφος και ξαφνικά να έπεσαν μέσα στο νερό. Αυτό κατάφερα να δω. Βέβαια, ο στόχος με εμένα εκεί πέρα δεν ήταν να ερευνήσω πώς έγινε, ήταν να βγάλω τους ανθρώπους έξω. Ξέρετε, από το νερό. Υπάρχει πάντα και η ελπίδα, ακόμη και αν είναι μικρή, υπάρχει πάντα και η ελπίδα ότι μπορεί να παρέμβεται και να είναι σωτήρια η παρέμβαση. Δηλαδή, όσο δύσκολη και αν φαινόταν εξ αρχής η κατάσταση, έχει πάντα κάποιος την ελπίδα ότι μπορεί κάποιος να σωθεί από τους επιβαίνοντες. Οπότε φαντάζομαι σίγουρα ότι οι στιγμές εκείνη την ώρα είναι πολύ έντονες. Μα γι' αυτό φύγαμε και πολύ βιαστικά και δεν πήραμε καταδυτικό εξοπλισμό μαζί μας. Εγώ όταν στο πρώτο τηλεφώνημα που δέχτηκα, κατάλαβα ότι υπήρξε κάποιο πρόβλημα με το αεροσκάφος, είχαν πέμψει το σήμα κινδύνου και πιθανόν να πέσανε μέσα στο νερό και μακριά από την ακτή και κολυμπούσαν και θα πηγαίναμε εμείς με το σκάφος να του περισυλλέξουμε. Δεν είχα καταλάβει ότι υπήρχε ένα τέτοιο περιστατικό. Γι' αυτό το λόγο φύγαμε βιαστικά, για να μαζέψουμε τους ανθρώπους και όχι να τους ψάχνουμε στα συντρίμια του αεροσκάφους. Δυστυχώς ήταν το δεύτερο. Εννοείται, με το που τους είδα, το πρώτο πράγμα που να κάνω ήταν να κάνω μια κατάδυση για να δω σε τι κατάσταση βρισκόντουσαν. Με το που είδα τα χτυπήματα στο πρόσωπο και διέκρινα κάποια άλλα χαρακτηριστικά που δεν θα τα πω στον αέρα, και λόγω της εμπειρίας μου τόσα χρόνια. Τέλειο, ναι, κατάλαβα ότι ήταν ήδη πολύ αργά για τους άτυχους επιβαίνοντες. Τι να πω, πραγματικά κρίμα. Ναι. Σας ευχαριστούμε, κύριε Λιτινάκη, πάρα πολύ για την μαρτυρία σας στην εκπομπή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας μεταφέρατε.